γράμματα εξέρχονται με το πτυχίο στο χέρι. Μα πιο τραγικό είναι να ακούς από γονείς πολλές φορές πως θα έπρεπε να μεταφραστεί, για παράδειγμα, ο Παπαδιαμάντης. Διότι για τα σημερινά παιδιά είναι δυσμόητος, για να μην πω εντελώς ακατανόητος. Ποιος ο Παπαδιαμάντης? Σας διαβεβαιώνω ότι ο Παπαδιαμάντης, για τον οποίο ο μεγάλος ποιητής μας ο Ιλίτης είχε γράψει ένα θαυμάσιο βιβλίο με τίτλο «Η μαγεία του Παπαδιαμάντη», είναι ελληνικότατος. Εμείς απλά έχουμε μείνει ανελλήνιστοι πλέον. Το εθνικό έγκλημα ξεκινά από τη μέση εκπαίδευση, για να μην πω από τη στοιχειώδη. Στο πανεπιστήμιο έχει πλέον ολοκληρωθεί. Μεθοδεύουν όμως κατά καιρούς, ώστε τα βλέμματα και οι βολές να στρέφονται μόνο κατά το πανεπιστήμιο. Αλλά γι' αυτό μια άλλη φορά. Και μακροπρόθεσμα λοιπόν. Αν δεν λάβουμε τα σωστά μέτρα, κινδυνεύουμε να καταντήσουμε απλά ελληνόφωνοι και νοσταλγοί της χαμένης πατρίδας μας, μέσα στον ίδιο τον τόπο μας. Είναι οδυνηρό να διορθώνεις γραπτά φοιτητών επί πτυχίο και να διαπιστώνεις την άγνοια της ιστορικής ορθογραφίας, την πλήρη ανικανότητα κατανόησης ακόμα και του απλούστερου αρχαίου κειμένου, την αδυναμία σωστής έκφρασης στο γραπτό λόγο και κυρίως την έλλειψη ουσιαστικής επαφής με τον αρχαίο λόγο. Για να γίνω πιο σαφής, στο πρώτο άκουσμα, ας πούμε, του ομηρικού κειμένου, σου δίδουν την εντύπωση πως τους διάβασες περσικό κείμενο. Θα μου επιτρέψετε εδώ να σας αναφέρω ένα λυπηρό βέβαια για μένα φοιτητικό ανέκδοτο. Όταν λέει στις Θερμοπύλες πήγαν οι απεσταλμένοι των Περσών στο Λεωνίδα και του ζήτησαν να παραδώσει τα όπλα, τους απάντησε με τα λίγα περσικά που ήξερε, μολό βλαβέ. Και να σκεφτεί κανείς ότι αυτά συμβαίνουν στη φιλοσοφική σχολή, που θα έπρεπε να είναι για την Ελλάδα η κορυφαία των σχολών, η κυβωτός της γλώσσας και ο θεματοφύλακας της εθνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Εύλογα λοιπόν γεννάται το ερώτημα, ή μάλλον τα ερωτήματα. Ποιος ευθύνεται για την κατάσταση αυτή? Ποιος και γιατί προσπάθησαν να μας πείσουν πως η αρχαία ελληνική είναι μια νεκρή γλώσσα που πρέπει να καταργηθεί? Ποιος ευθύνεται για τη γλωσσική παινία που παρατηρείται στην καθημερινή επικοινωνία της σημερινής νεολαίας μας? Πού απέβλεπαν οι μεταρρυθμίσεις του 1976 και του 1982 στον δίθεν εξυγχρονισμό, που δεν είναι παρά μόνο υλικοτεχνικός, ή στον ουσιαστικό αφανισμό και τη σταδιακή αποκοπή του ελληνικού λαού από τον γλωσσικό και κατ' επέκταση εθνικό ομφάλιο λόγο του? Γιατί αγνοήσαμε τις παρακαταθήκες των μεγάλων εθνικών μας ποιητών, όπως του Παλαμά, για τη μητέρα γλώσσα μας τα λάβαρα κρατήστε, ή του Σολομού, μη γαρισέχω άλλο στο νου, πάρεξ ελευθερία και γλώσσα? Γιατί δεχθήκαμε με τόση γλωφροσύνη την διαγραφή του όρου εθνικός από το οικείο Υπουργείο μας, υποβιβάζοντας έτσι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας σε Υπουργείο Α-Παιδείας, αλφαστερητικό. Το κρατήσαμε πάντως στην ομάδα ποδοσφαίρου και στην Eurovision, γιατί εκεί δεν είναι επικίνδυνος. Γιατί αφαιθήκαμε να μας οδηγούν έτσι σε ένα αθόρυβο αλλά μεθοδικό αφελληνισμό, που δεν είναι παρά μια πνευματική γενοκτονία? Θα δεχόμασταν άραγε με τόση ευκολία κάποιον να μας αλλάξει τη θέση έστω των επίπλων μας μέσα στο ίδιο το σπίτι μας? Γιατί ανεχθήκαμε τη μετάλλαξη της παιδείας μας με την ουσιαστική κατάργηση της ελληνικής μας γλώσσας, χωρίς να ερωτηθεί ο ελληνικός λαός εν κατακλείδη ποια παιδεία προτιμά για τα παιδιά του, ελληνική ή παγκοσμιοποιημένη? Πώς εξηγείται το γεγονός ότι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές των παιδικών μας χρόνων και γνώριζαν την ελληνική γλώσσα και ήξεραν να τη διδάξουν,
Δεινοί φιλόλογοι των γυμνασιακών μας χρόνων ήξεραν ολόκληρες ομιλικές ραψοδίες απ' έξω. Ενώ σήμερα ο Όμηρος αντιμετωπίζεται, όπως προαναφέραμε, ως ξενόγλωσσο κείμενο. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα λίγο με τη σειρά τους. Καταρχήν, η ελληνική γλώσσα είναι μία και αδιαίρετος. Ο μεγάλος ποιητής μας, Οδυσσέας Ελίτης, αναφέρει συγκεκριμένα. Εγώ δεν ξέρω να υπάρχει παρά μία γλώσσα, η ενιαία γλώσσα, η ελληνική, όπως εξελίχθηκε από την αρχαία, που έφτασε να είναι το μεγάλο καμάρι μας και το μεγάλο μας στήριγμα. Στη σημαντικότατη ομιλία του προς τους Έλληνες μετανάστες της Σουηδίας το 1979, έλεγε σχετικά με τη γλώσσα υποτύπων πνευματικής παρεκαταθήκης. Μην ξεχνάτε την πατρίδα μας και προπαντός τη γλώσσα μας. Πρέπει να είμαστε όλοι περήφανοι για τη γλώσσα μας. Είμαστε οι μόνοι σε ολόκληρη την Ευρώπη που έχουμε το προνόμιο να λέμε τον ουρανό ουρανό και τη θάλασσα θάλασσα, όπως την έλεγαν ο Όμηρος και ο Πλάτωνας πριν τουλάχιστον 2.500 χρόνια. Για την ενότητα της γλώσσας μας δεν έχουν μιλήσει μόνο άνθρωποι των γραμμάτων και της επιστήμης, αλλά και κορυφαίοι ξένοι ειδικοί μελετητές των ελληνικών γραμμάτων και διανοούμενοι. Ενδεικτικά θα αναφέρω εδώ ένα απόσπασμα από τις δοκιμές Α του επίσης μεγάλου μας ποιητή Γιώργου Σεφέρη. Η ελληνική γλώσσα, ο άνθρωπος, η θάλασσα. Για κοιτάξτε, πόσο θαυμάσιο πράγμα είναι να λογαριάζει κανείς πώς από την εποχή που μίλησε ο Όμηρος ως τα σήμερα μιλούμε, ανασένουμε και τραγουδούμε με την ίδια γλώσσα. Και αυτό δεν σταμάτησε ποτέ. Είτε σκεφτούμε την Κλυτεμνήστρα που μιλά στον Αγαμέμνονα, είτε την Καινή Διαθήκη, είτε τους ύμνους του Ρωμανού, του Μελωδού και τον Διενία Κρήτα, είτε το Κρητικό Θέατρο και τον Ερωτόκριτο, είτε το Δημοτικό Τραγούδι. Και όλοι αυτοί, οι μεγάλοι και οι μικροί, που σκέφτηκαν, μίλησαν, μέτρησαν ελληνικά, δεν πρέπει να νομίζετε πως είναι σαν ένας δρόμος, μια σειρά ιστορική που χάνεται στη νύχτα των περασμένων και βρίσκεται έξω από σας. Πρέπει να σκεφτείτε πως όλα αυτά βρίσκονται μέσα σας, τώρα. Βρίσκονται μέσα σας όλα μαζί, πως είναι το μεδούλι των κοκάλων σας και πως θα τα βρείτε αν σκάψετε αρκετά βαθιά τον εαυτό σας. Συγγνώμη.